Θα κάνουμε λοιπόν μια έτσι μετάβαση πολύ γρήγορη στο Λονδίνο και θα επανέλθουμε στην πολιτική, διότι έχουμε και τον αντίλογο στα όσα ακούσαμε από την Υπουργό, την κυρία Αξιόγλου, από τον Κώστα Σκρέκα, τον πρώην Υπουργό και βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε λοιπόν στο ηλιόλουστο, δεν ξέρω και ζεστό Λονδίνο για αυτή την εποχή, Στέφανε Δημούλα. Είμαστε στο Hyde Park. Ναι, ζεστό δεν θα το έλεγα, αλλά Γιατί σε είμαστε εδώ βλέπω, πέρα σε ναι. μια πολύ όμορφη μέρα. Έχει λίγο αέρα σήμερα, αλλά είναι πολύ όμορφο. Μια πολύ ωραία ημέρα στο Λονδίνο. Δεν βρέχει, Ναι. αυτό είναι το σημαντικό. Και παρότι το είχαμε κανονίσει από καιρό, μας έκανε τη χάρη ο καιρός, γιατί του είπαμε, «Οκ, να σε δούμε από το Λονδίνο, αλλά μην σε δούμε κλεισμένο ή σε μια θεατρική σκηνή ή στο σπίτι σου. Θέλουμε να σε δούμε Ναι, απ' έξω». Και μας έκανε αυτή βεβαίως. την Και πέρα. ωραία, έστω και Ναι, πέρα από κρύα το όλο, είναι ημέρα. όμορφα. Λοιπόν, βγαίνεις από μια νομίζω συγκλονιστική εμπειρία. Μακάρι να κάνεις τόσο σπουδαία πράγματα στη ζωή σου που να μοιάζει ασήμαντη αυτή η εμπειρία που έχεις προσφάτως, Ευχαριστώ, ευχαριστώ έχοντας πάρα πολύ. πλαισιώσει έναν σπουδαίο άνθρωπο της όπερας, τον Πλάσιντο Ντομίγκο, και συμμετέχοντας στην Εθνική Όπερα του Λονδίνου, στην Τραβιάτα, στο Μάλιστα, ανέβασμα ναι. που έκανε, που ήσουν από τους βασικούς χορευτές. Για πες μας για αυτή την εμπειρία. Ήταν πραγματικά μια εμπειρία σταθμός στη μέχρι τώρα πορεία και ελπίζω, όπως είπατε και εσείς, να υπάρχουν πολλοί άλλες, πολύ μεγαλύτερες. Δέος και μόνο από τις πρώτες στιγμές που πάτησα τα πόδια μου στα backstage της σκηνής, σε Ο αυτό το αέρας σου ξύλινο. παίρνει το χέρι και κουνιέται η κάμερα ή σε κουράσει με στην Όχι. αναμονή. Ωραία. Εν ολίγης μου λέτε να μην κουνιέμαι. Ωραία, το έχουμε. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, ήταν μια παραγωγή που είχε τεράστια ονόματα και πολύ μεγάλη απήχηση. Είναι πολύ σημαντικό να βγαίνεις στη σκηνή και να έχεις τουλάχιστον 3.000 κόσμο κάτω να σε κοιτάει και να σε χειροκροτάει. Επίσης, δέος να είμαι με αυτά τα ιερά τέρατα της όπερας, τον Πλάθο Ντομίγκο και την Agent Blue, άτομα τα οποία ακολουθώ και θαυμάζω για πολλά χρόνια τώρα. Και προσωπικά ήταν μια συναισθηματική έτσι, βόμβα, ας πούμε, για μένα, διότι και μόνο πατούσα στη σκηνή αυτή όπου η Μαρία Κάλλα, την οποία θαυμάζω και κρίμα που δεν είναι κοντά μας, έχει τραγουδήσει εκεί ακριβώς την ίδια παραγωγή. Είναι κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Καλά, είναι μια ευκαιρία από αυτές που δίνονται σπάνια στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, που είναι πολιτιστικές πρωτεύουσες. Το να μπορέσεις να σταθείς σε αυτές τις σκηνές από μόνο του είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πόσο μάλλον όταν σου Ευχαριστώ, εμπιστεύονται ευχαριστώ. πρωταγωνιστικούς ρόλους. Γιατί σκέψου τώρα ακόμη και στο δικό σου πεδίο, Ναι. δεν λέω για τους ηθοποιούς ή για τους τραγουδιστές, και στο δικό σου πεδίο που κάνεις performance, όχι μόνο χορό, διότι θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για τις άλλες εμπειρίες που έχεις, συμμετέχεις σε πολλά music videos κλπ. Φαντάζομαι σειρώνουν κατά χιλιάδες και φεύγουν κατά χιλιάδες. Το Είναι η ότι αλήθεια εσύ είσαι αυτή. εγκατεστημένος εκεί, δηλαδή δεν είναι ότι έκανες ένα κενό μετά τις σπουδές σου που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία, γύρισες και πήγες ξανά να αναζητήσεις την τύχη σου, δεν έμεινες ούτε μέρα χωρίς δουλειά, με πολύ αγώνα και πολύ αγωνία. Έτσι, μην φαντάζεται κάποιος ότι σου στρώσαν ένα κόκκινο χαλί και από εκεί και πέρα δεν δυσκολεύτηκες καθόλου. Όχι, όχι, τα λέτε πολύ παραστατικά. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν διάφορες περίοδες στα τελευταία 4 χρόνια, στα οποία πραγματικά αναρωτιόμουν αν είναι αυτό που πραγματικά, όχι που θέλω να κάνω, το ξέρω ότι το θέλω να το κάνω, αλλά πραγματικά έπρεπε να το κάνω, μπορούσα να ζήσω μέσα από αυτό το πράγμα. Και μια τέτοια ευκαιρία σου δημιουργεί, σου ανάβει ξανά αυτή τη φλόγα μέσα σου, που σου υπενθυμίζει για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Αναντήρητα για εμένα το πιο σημαντικό σε όλο αυτό ήταν ότι είμαι ένα παιδάκι από το Βόλο που έκανε την προσπάθειά του, κάνω ακόμα την προσπάθειά μου και αυτό είναι το σημαντικό, το ότι μου ήρθε αυτή η ευκαιρία η οποία μου άνοιξε και λίγο παραπάνω τα μάτια μου. Ήταν μια εμπειρία που μου έμαθε πάρα πολλά, γιατί ξέρετε όσο σημαντικό είναι και να κάνεις πράγματα ή να δείχνεις στους άλλους πώς να κάνουν πράγματα, αλλά τόσο σημαντικό, ίσως και λίγο πιο σημαντικό, είναι το να ακούς. Και είναι κάτι που ίσως εμείς οι Έλληνες το ξεχνάμε καμιά φορά, διότι πολλές φορές ερχόμαστε για να διδάξουμε στον άλλο κόσμο και όχι για να μάθουμε. Τι Και ωραία αυτό που είναι ένα τα έχεις πράγμα το οποίο. φιλοσοφήσει τα πράγματα.
Παρότι είσαι πολύ νέος, είχες και προχθές γενέθλια. Πόσα έκλεισες? Είναι 25. Ναι. Λοιπόν, επειδή είσαι σε αυτή την πολύ μικρή αλλά στρογγυλή ηλικία, το ότι έχεις ήδη απόσταγμα ζωής να μεταδώσεις, να μεταγγίσεις και στα νεότερα παιδιά, που ξέρεις και απελπίζονται στην Ελλάδα και μεταναστεύουν και δεν ξέρουν ποιο θα είναι το αύριο τους. Και εσύ, εγώ δεν τα είπα τυχαία, γιατί κάποιος μπορεί να βλέπει, κάποιος παρακολουθεί και τα social, γιατί είσαι πάρα πολύ πάνω στα social ενεργός και μπορεί να βλέπει και ωραία πράγματα και ωραία περιβάλλοντα, θέλω να πω μια καλή ζωή. Πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει σκληρή δουλειά. Σίγουρα, σίγουρα. Τα social media είναι ένας τρόπος marketing, ο οποίος μας έχει δοθεί απλόχερα. Το πιο σημαντικό είναι να το χρησιμοποιούμε σωστά. Τα social media και για μένα, όπως είπαμε, σαν όπλο marketing, είναι για να βρίσκω κάτι παραπάνω. Παραπάνω δουλειές, παραπάνω κόσμο να κοιτάει τη δουλειά μου και να ενδιαφέρεται να με προσλάβει για να δουλέψω. Αυτό είναι που θεωρώ και ίσως είναι σημαντικό που λέτε για τα νέα παιδιά, ότι είναι το σημαντικό των social media. Είναι ένα όπλο στα χέρια του οποιοδήποτε για να πετύχεις κάτι παραπάνω στο πεδίο της μάχης, δηλαδή στο πεδίο του επαγγέλματός σου. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ακόμη και στο Λονδίνο, που έχει ταυτόχρονα πάρα πολλά θέματα, δεν είναι εύκολο να έχεις κάθε μέρα δουλειά σε κάποιο από αυτά τα θέματα, πόσο μάλλον σε κάτι τόσο μεγάλο όπως αυτό στην Εθνική Όπερα του Λονδίνου που πήρες μέρος στην Τραβιάτα με τον Πλάθικο Ντομίγκο. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο συμβαίνει στην επαγγελματική σου ζωή, διότι συχνά πυκνά πρωταγωνιστείς σε μουσικά βίντεο, έτσι, σε βίντεο κλιπς, αλλά τώρα το βίντεο κλιπ, το μικραίνουμε αν το πούμε βίντεο κλιπ, γιατί βίντεο κλιπς κάνουμε στην Ελλάδα. Έξω κάνουν τεράστιες παραγωγές που τα γυρίσματα μπορούν να κρατήσουν και μια εβδομάδα, 4-5 μέρες. Βεβαίως, ναι. Και πολύ μεγάλα σετ και πολύ μεγάλη. Και επίσης πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, διότι πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί χορευτές και καλλιτέχνες θέλουν να μπουν μέσα σε αυτά. Για πες μας λοιπόν, τι έχουμε τώρα σε εξέλιξη. Έχουμε τώρα 2-3 πολύ έτσι, μεγάλα μουσικά βίντεο, στα οποία δυστυχώς δεν έχουν μπει ακόμα υπογραφές, έχει γίνει η προεργασία, έχουν δοθεί τα χέρια. Αλλά δεν θα μπορέσω να πω τα ονόματα, γιατί βεβαίως να μην τα πεις. Δεν μου δίνεται το δικαίωμα, καταλαβαίνετε. Έτσι. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν κάποια βίντεο κλιπ τα οποία έχω στην πλάτη μου, για το οποίο είμαι πολύ περήφανος, με την Jennifer Hudson, τον Ross Killman που είναι συνθέτης soundtrack, μουσική για ταινίες, για τους Roikshop, επίσης για την Alicia Keys πριν από λίγα χρόνια που είχαμε που κομμάτι το οποίο κάναμε μαζί σαν ζωντανή παράσταση. Είχατε ζωντανό MTV. Performance σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση μουσικών βραβείων, έτσι. Ναι, στα MTV MA Awards στη Γλασκόβη, όπου αυτό πήρε κάποια κομμάτια και το έβαλε μέσα στο βίντεο κλιπ της, σε ένα από τα βίντεο κλιπ. Και για μόδα έχεις κάνει φιλμάκια επίσης πολλά και φωτογραφίσεις. Ναι. Να είμαστε καλά να κάνουμε κι άλλα. Αυτό το μεγαλύτερο ήταν με την Kate Moss για τη Charlotte Tilbury Cosmetics. Είναι μια εταιρεία καλλιτικών και αρωμάτων. Για να δούμε λίγο αυτό με την Kate Moss εμείς. Ναι. Ναι. Και αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη παραγωγή με πολλές ώρες και πολλές μέρες σκληρής δουλειάς. Με πολύ μεγάλα ονόματα. Και πάλι όμως, ξέρετε, κάθε τέτοια παραγωγή, αν και τελειώνει, αισθάνεσαι περήφανος, μπαίνει μέσα στην τσέπη σου και μετά θέλεις να προχωράς και παραπάνω, θες να κάνεις κι άλλα. Οπότε ποτέ δεν είδα κανένα από αυτούς τους καλλιτέχνες ή τους επαγγελματίες όπως την Kate Moss ή την Alicia Keys σαν άτομα τα οποία εγώ θα μπορέσω ή θέλω να κρατήσω, ξέρετε, κάποια φιλική επαφή. Γιατί πολλοί κόσμος δηλαδή, με ρωτάει, έχεις δουλέψει αυτά τα μεγάλα ονόματα, στέλνετε μηνύματα, μιλάτε, και είναι το μόνο που δεν θα ήθελα να κάνω. Είναι, γιατί? Τους βλέπω καθαρά. Ξέρετε, είναι καθαρά επαγγελματική υπόθεση. Συμφωνώ, αλλά δεν είναι κακό να προκύψει μια σχέση. Όχι, άμα προκύψει, προκύπτει. Αλλά ξέρετε, πολλοί άνθρωποι με τους celebrities παθαίνουν μια τρέλα και θέλουν φωτογραφίες. Θες να αποφύγεις αυτό, το να γίνει stalker, έτσι, να γίνεις αιμονικός με τέτοιους ανθρώπους. Δεν είμαι καθόλου τέτοιος άνθρωπος. Οπότε κάνω τις δουλειές μου, τελειώνω το συμβόλαιό μου και μετά το προκύψει. Εγώ αυτό που θα ήθελα, που θέλω κάθε φορά με κάθε παραγωγή, είναι να κρατάω την επαφή με την production company. Μόνο και μόνο για να δούμε αν μπορεί να έρθει κάτι στο μετέπειτα. Να σου πω, συχνά ξέρω ότι μιλάς, έχεις προτάσεις από την Ελλάδα,
Αλλά ναι, πόσο εύκολο είναι να αφήσει κάτι που είναι σε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό, ναι, του Λονδίνου, όπως είπαμε, εκεί σειραίουν όχι από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Έτσι, συνάδελφοί σου και όχι μόνο, για να έρθεις να κάνεις κάτι στην Ελλάδα που ενδεχομένως δεν θα έχει σίγουρο αύριο. Θα το έκανα με πολύ μεγάλη μου χαρά. Αυτό το αύριο που λέτε, με συγχωρείτε, θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει δοθεί εξ αρχής από την πρόταση. Δηλαδή ότι είναι μια παραγωγή που είναι για ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Εφόσον γνωρίζω αυτό και υπάρχουν τα ανάλογα συμβόλαια, με όλη μου τη χαρά θα ήθελα κάποια στιγμή να γυρίσω και στην Ελλάδα, να χορέψω και για ένα κοινό το οποίο το καταλαβαίνω και ίσως με καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από ότι εδώ. Λοιπόν, πολύ καλή επιτυχία για τα επόμενα σχέδια. Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Δημούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που κάνεις περήφανη και την πατρίδα και τους γονείς σου βεβαίως. Και τους γονείς. Γονείς, φίλους, αυτοί. Και άνθρωποι που με εμπιστεύονται και αγαπούν τη δουλειά μου. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον καιρό του Λονδίνου που συνέδραμε στη σύνδεσή μας. Πολύ ζεστά, πολύ ζεστά. Θα πάω για μία βόλτα έτσι εδώ να δω και λίγο κόσμο και λίγο σκυλάκι. Ήταν μια ευκαιρία να βγω και έξω από το σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά.